καλεσμένος μου κατευθείαν. Πηγαίνω σήμερα στα Χανιά, μια βόλτα νόερη, να συναντήσω τον Δήμαρχο Αποκορώνου, τον κύριο Χαράλαμπο Κουκιανάκη. Δήμαρχε, καλημέρα. Καλημέρα σας, Τάχη, στους φίλους ακροατές σας. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Με το καλό να υποδεχτείτε, αν δεν τους έχετε ήδη υποδεχτεί, τους συναδέρφους σας αιρετούς. Η κουβέντα μας λοιπόν έρχεται σήμερα στο φόντο αυτής της σύσκεψης της χθεσινής με τον Σταύρο Αρναουτάκη, από την οποία μαθαίνουμε ότι ο Περιφερειάρχης ζήτα από τον κύριο Καπάκη, θυμίζω για τους ακροατές, είναι ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, να κηρυχτούν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης οι πυρόπληκτες περιοχές. Καταρχάς, να ξεκινήσω από αυτό, Δήμαρχε, και να ρωτήσω εάν έχετε υπόψη σας, αν έχουμε από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Για να γνωρίζουν και εσείς αλλά και κυρίως οι ακροατές μας πως μια περιοχή κηρύσσεται σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, το ζητάει καταρχήν ο Δήμος που επλήγει. Στη συνέχεια η Αντιπεριφέρεια κάνει την εισήγηση προς τον Περιφερειάρχη, ο Περιφερειάρχης εν τέλει το ζητάει από το Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι θέμα ωρών, μέσα στην ημέρα ή το πολύ μέχρι αύριο θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία και θα έχουμε ήδη κηρυχθεί σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Εμείς ως Δήμος Αποκορώνου είμαστε ήδη σε παρατεταμένη κατάσταση εκτάκτου πολιτικής προστασίας, αφού πήραμε παράταση, νέα παράταση μέχρι 26 Οκτωβρίου. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να κηρυχθούμε και ως πυρόπληκτη περιοχή σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Σωστό είναι αυτό. Θεωρώ λοιπόν ότι θα είμαστε, μόλις έφτασε ο κύριος Λαπρινός, ο πρόεδρος της ΠΕΤ, θα είμαστε σε εγρήγορση. Ζητάμε λοιπόν, μια και ο Δήμος μας έχει περάσει τα πάνδυνα τώρα τους 16 τελευταίους μήνες. Έχουμε και την θεομηνία. Έχετε βρεθεί στο μάτι της κλιματικής αλλαγής, Δήμαρχε, αυτούς τους τελευταίους μήνες. Της 11 Φεβρουαρίου του 2017, της 26 Οκτωβρίου του 2017, τώρα ήρθε και αυτή εδώ η φωτιά να μας αποτελειώσει. Εμείς λοιπόν προκαλέσαμε, αν θέλετε, συγκλήσαμε, αν θέλετε, τους όλους τους θεσμικούς φορείς της Κρήτης και όχι μόνο, να στηρίξουν τα δύο αιτήματα των Δήμων Αποκορώνου και Πλατανιά, προκειμένου να μπορέσουμε και πάλι να σταθούμε στα πόδια μας. Χθες λοιπόν, στην ευρεία σύσκεψη, η οποία πραγματοποιήθηκε, τέθηκαν πολλές πλευρές του θέματος, πέρα από το ότι η κατάσταση εν τέλει εδώ στον Αποκόρνα και στον Πλατανιά πήγε καλά σε σύγκριση με τις εξελίξεις στην Αττική, και εκφράζομαι τα τρεμά μας συλληπιτήρια σε όλους εκείνους που χάθηκαν και σε όλους εκείνους που έχασαν τους δικούς τους ανθρώπους. Πού φτάσαμε, Δήμαρχε, να λέμε ευτυχώς που κάηκαν 9.000 στρέμματα γης, αντί σε σχέση με αυτά που έγιναν στην Αττική. Όταν όμως έχουμε πολλαπλούς εμπρισμούς, όταν έχουμε πολλαπλά σημεία εκδηλώσεων φωτιάς με 40 βαθμούς Κελσίου, με ένταση ανέμων πολύ μεγάλη και με τεράστια βλάστηση που έχει από κόρονα, γιατί από κόρονα είναι αποδέχτηση πολλών νερών. Αποτέλεσμα να έχουμε πυκνή και υψηλή βλάστηση. Όλα αυτά λοιπόν συντέλεσαν στο η φωτιά να ξαποδεί σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, να έχει πολλαπλά μέτωπα, ανά 500 μέτρα, και να τρέχουμε και να μην φτάνουμε. Και να ρίξουμε το βάρος στις οικίες τις οποίες γλιτώσαμε, να ρίξουμε το βάρος στις ανθρώπινες ζωές και συνεχεία να προσπαθήσουμε να σώσουμε τις περιουσίες των συνανθρώπων μας. Δήμαρχε, χθες έγινε λοιπόν μία πρώτη, έτσι, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, ευρεία κουβέντα, έτσι, διευρυμένη κουβέντα, και σε σχέση με την αποτίμηση της κατάστασης και σε σχέση με το τι μέλη γενέστε. Καταρχάς, διορθώστε με βέβαια, αλλά να το πω και στους ακροατές, ότι το να κηρυχθεί μία περιοχή σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης ουσιαστικά βοηθά να τρέξουν πιο γρήγορα διαδικασίες που έχουν να κάνουν με την υλοποίηση έργων. Σωστά, για να καταλαβαίνει ο κόσμος τι σημαίνει το να κηρύξετε μία περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν, το ζητάτε εκ νέου με αφορμή τις πρόσφατες πυρκαγιές, γιατί έχετε στο νου σας ή σχεδιάζετε ή κατατίθετε προτάσεις. Τόσο απλά, επειδή πιέζει ο χρόνος, θα έρθουν οι χρηματοδοτήσεις και για να συντομεύσουν τη διαδικασία απορρόφησης των χρημάτων, γιατί αυτό είναι το νόημα, το να μπορέσει να αποκαταστήσει τα πράγματα πριν έρθουν οι πλημμύρες και σε πνίξουν, διότι θα δημιουργηθούν πλημμυρικά φαινόμενα από τα επικλινή εδάφη που υπάρχουν δεξιά και αριστερά στην παλιά και νέα Αθηνική Οδό, θα συσσωρευτούν κλαδιά και φερτά υλικά στο ποτάμι που υπάρχει στη μέση, θα δημιουργήσουν μικρά φράγματα, φράγματα όμως κάποια στιγμή θα σπάσουν και θα έρθουν να πνίξουν το χωριό της Βρύσης. Αυτή λοιπόν την κατάσταση θέλω να προλάβω. Και θέτω πρωτοευθυνό τους όλους τους ελληνικούς φορείς, γιατί αυτό υπόθηκε χθες και αυτή είναι η ουσία της συζήτησης, ούτως ώστε σε σύντομο χρονικό διάστημα να κινηθούν διαδικασίες σε αυτό το γραφειοκρατικό κράτος με αυτές τις αγκυλώσεις τις οποίες έχει, να μπορέσουμε να είμαστε έτοιμοι τον Οκτώβριο, τον Νοέμβρη, που ομιγέννητο θα έρθουν πάλι πλημμύρες, γιατί ο Αποκόρνας είναι αποδέχτης πολλών βροχοπτώσεων με τα λευκά όρη αριστερά μας, στο πίσω μας μέρος προς Φακιά, αλλά και τα επικλινή εδάφη τα οποία έχουμε και τα ρεύματα τα οποία έχουμε. Αυτά λοιπόν προσπαθούμε να,
να διασώσουμε, θα προκαλέσουμε άλλη μια συζήτηση με το Δασαρχείο να αναλάβει και το δικό του μέρος της ευθύνης που το αναλογεί. Η Περιφέρεια να μας χρηματοδοτήσει τουλάχιστον 1 εκατομμύριο για τις υποδομές μας. 1 εκατομμύριο επιπλέον ζητάμε για την παλαιά την οικειοδό από τον κύριο Αρναουτάκη, γιατί θεωρώ ότι ο Σταύρος Αρναουτάκης θα τα αποκριθεί για άλλη μια φορά. Ήθελα να με προλάβατε, Δήμαρχε, αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, αν έχετε μία εκτίμηση για το κόστος που θα χρειαστεί. Επειδή θέλω να κλείσω και ναι, βέβαια. Και στο Υπουργείο Εσωτερικών στείλει έγγραφο όπου αναμένουμε και από εκεί χρηματοδοτήσεις. Αυτά λοιπόν όλα θέλουμε να τα μαζέψουμε και να συμμαζέψουμε τα αποκαίδια μας και να προσπαθήσουμε να ξαναδώσουμε τον τόνο, την ψυχολογία, την ελπίδα στον κόσμο που τόσο ανάγκη την έχει. Μακάρι. Σας το εύχομαι. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κουγιανάκη. Δεν σας κρατώ περαιτέρω. Να είστε καλά. Καλημέρα. Γεια σας.